Λοιπόν, μούχλες, θα έρθετε μαζί μου στο βουνό, θα περάσουμε πολύ ωραία. Δεν γίνεται, ρε Πετράκη, δεν γίνεται. Παντρεύεται μια εξαδέρφη της Βιβλής και πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο γάμο. Ωραία, να έρθεις εσύ μαζί μου στο βουνό. Παστιεύεσαι. Έτσι, ειδικά που είμαστε τελευταία. Γιατί, πώς είσαστε τελευταία, εγώ μια χαρά σας βλέπω. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Γιατί, τι έγινε πάλι? Ξύπνη στο θηρίο. Η ζηλιά. Γιατί, ρε Παγάσα, τι έκανες πάλι? Τι πάλι, ρε. Βλέπω εκεί πέρα τηλεόραση, ξαπλωμένος ήμουν, ρε. Κάτι σαν χλαμάρες, αυτά τα, κάτι soft, ξέρεις. Σπάει διάλο στο πόδι του, ξυπνάει η Βιβλή και πέφτει πάνω σε μια επίμαχη σκηνή. Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μαμά, μια λέγε, σε τι σκηνή πάνω έπεσε η Βιβλή? Τι θα σου λέω, σαν χλαμάρες, χαζά πράγματα. Αφού σου λέω light. Δηλαδή δεν άξιζε τον κόπο του να το συζητήσω. Και αυτή να φανταστείς μου ζήτησε μέχρι διαζύγιο. Διαζύγιο, δεν το πιστεύω. Ακού διαζύγιο, αλλά αφού σου ζήτησε διαζύγιο, τι πρόβλημα έχεις? Τι φοβάσαι, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο βουνό? Διαζύγιο. Ζήτησε διαζύγιο, το πήρε πίσω, έπεσε πάνω και η Κίτσα, η Μέρη, το παιδί, η Ζέτα, η Παναχώρης. Κρίμα. Όχι, για το βουνό λέω κρίμα. Κρίμα, κρίμα, αλλά αφού η Παναχώρης και είσαστε αγαπημένοι και μια χαρά, τότε τι πρόβλημα έχεις και δεν έρχεσαι μαζί μου στο βουνό? Η Παναχώρησε, Πέτρο μου, σε σχέση με το διαζύγιο. Κατά τα άλλα, μου έχει βάλει πάγο. Δηλαδή δεν... Δεν. Στο φτύσι. Αφού δεν, καλά κάνεις και βλέπεις τσότι στο βίντεο. Βρε καλώς τη Βιβλή, την κουβέντα σου είχαμε. Πέτρο μου, τα συγχαρητήριά μου. Αλλά έπρεπε να το περιμένω, κολλητή. Δεν είσαστε, τι λέει η παροιμία? Τι λέει η παροιμία? Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Α, δε. Η φιλία στις μέρες μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Σωστά, σωστά, γιατί έχουν γίνει τόσο ανταγωνιστικές οι σχέσεις που φίλος και ξερό ψωμί. Και για να σας προσγειώσω και λιγάκι, υπάρχει άλλη μια παροιμία. Α, τι ξέρω. Ο φίλος των φίλων εν κινδύνης γιγνώσκει. Ό,τι είναι τα σκατά, είναι και το φτιάρι. 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες φτάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων 10 λεπτά κήρυγμα. Όρσε μη στα μπροστά. Λες να μ' άκουσε. Εσύ τι λες? Αλλά δεν είπα και τίποτα κακό. Α, δεν είπες τίποτα κακό. Απλώς ότι κάθομαι και βλέπω τσόντες στο βίντεο. Ρε παιδί μου, αυτό το ξέρε, δεν της είπα κάτι καινούριο. Τι λες μωρέ, τι ήξερε? Κάθομαι εγώ και βλέπω τσόντες στο βίντεο. Στην τηλεόραση, εγώ έχω σχέση με αυτά τα πράγματα, Κακομοίρης. Αυτό είναι βλακεία. Έκανε φασαρία επειδή έβλεπες κάτι στην τηλεόραση. Τώρα δεις φασαρία θα μου κάνει για το βίντεο. Καλά, δεν το πιστεύω, τόσο άρρωστος είσαι. Αλλά μην φοβάσαι, αγάπη μου. Στον άρρωστο τον άνθρωπο δεν κάνουν φασαρία, κάνουν θεραπεία. Όπα, όπα, Βιβλή μου, παρεξήγησες. Ο Νάσος είναι αθώος. Καλά, δεν τρέπεσαι. Εξήγησέ μου, ωραία. Πώς παίρνεις τα μούτρα σου και πας στο βιντεάδικο και παίρνεις πορνό? Αυτό τον έρμο τον υπάλληλο δεν τον τρέπεσαι? Λοιπόν, να ηρεμήσουμε. Εγώ έχω να προτείνω εκδρομή. Θα πάμε ορειβασία στο βουνό. Βέβαια, στο βουνό θα πάμε ορειβασία, που θα πάμε στο κάμπο. Λοιπόν, πάμε. Να πάτε. Μόνοι σας. Έλα, ρε εσύ, ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου. Έλα, το οργανώνει ένας ορειβατικός σύλλογος και θα είναι τέλεια. Πάμε. Τι λες, μπρο, σοβαρά? Θα κάτσω εγώ να με δέσετε με το σκηνή σαν την Γελάδα να με τραβολογάτε στα κατσάβραχα? Σταμάτα, μωρέ, την Γελάδα θα την αφήσουμε λιτή. Το μονοπάτι είναι βατό. Πιο πολύ πάμε για τη φύση. Για την ομορφιά, για το χαβαλέ. Και εκεί δεν έχει ούτε τηλεόραση ούτε βίντεο, Βιβλή μου. Λοιπόν, πάμε. Και πότε είναι αυτό? Το Σάββατο. Θα πάρουμε μαζί και το Λεωνίδα, θα του αρέσει πολύ. Σάββατο δεν μπορώ, έχω γάμο. Αυτό σου λέει. Να αφήσει το γάμο να πάμε για πουμνάρια. Όχι, Πέτρο μου. Δεν μπορώ το Σάββατο, γιατί έχω αναλάβει τα πάντα σε αυτό το γάμο της ξαδέλφης μου, την δεξίωση, την τελετή, δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα είμαι πνιγμένη. Και εγώ δηλαδή τι θα κάνω? Δεν ξέρω, Νάσο μου, τι θα κάνεις εσύ. Κάνε ό,τι θέλεις. Κάτσε σπίτι. Καλέ, τι σπίτι? Αν είναι να κάτσεις στο σπίτι, θα έρθει μαζί μου στο βουνό, ε! Τι πράγμα? Θα πάρουμε μαζί μας και τον Λεωνίδα. Δηλαδή, αγάπη μου, δεν θα έρθεις. Στο γάμο! Ο γάμος είναι την Κυριακή. Εμείς Σάββατο βράδυ θα έχουμε γυρίσει. Θα έχουμε γυρίσει. Και ποιοι θα είσαστε? Ποιοι θα είμαστε, Βιβλή μου? Ο Πέτρος, εγώ και ο Λεωνίδας. Α, αναρωτιέμαι αν κάναμε καλά που του πήραμε αυτό το δώρο του Λεωνίδα το DVD. Γιατί το λες αυτό? Όλη μέρα βλέπει ταινίες, δεν διαβάζει καθόλου τίποτα. Βλέπει και αυτά τα θρίλε. Καλά, τώρα υπερβάλλεις λίγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μένει στο σπίτι και να βλέπει DVD τις ελεύθερες ώρες του, οπότε να έχει στο μυαλό του το φεύγιο συνέχεια. Μα δεν έχει ελεύθερες ώρες. Τι λες, παιδί μου, τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ελεύθερες ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Θα σκάσει τα κραγί, θα κάνει μπαμ, πώς το λένε. Ο Λεωνίδας δίνει πανελλήνιες. Δεν υπάρχουν ελεύθερες ώρες.
Εντάξει, να δώσει πανελλήνιες, να περάσει τις πανελλήνιες και να είναι ένας νευρωτικός, αυτό. Ξέρω γιατί λες αυτές τις θεωρίες. Διότι εσύ του πήρες το DVD. Εγώ του πήρα αυτό το DVD με τη συνένεση τη δική σου. Δεύτερον, πώς θα έβλεπε DVD εάν εσύ δεν του είχες πάρει αυτή τη τηλεόραση. Θα έβλεπε μόνο τηλεόραση, άρα δεν θα σπαταλούσε τόσο πολύ χρόνο. Ότι εσύ δηλαδή του έκανες κάτι το άχρηστο για δώρο, έτσι. Όχι, δεν του έκανα κάτι το άχρηστο για δώρο. Απλώς θα χρησιμοποιούσε κάτι με μέτρο. Μέρι, πού το πας. Θες να με φορτώσεις τύψεις ότι θα πατώσει ο Λεωνίδας στις πανελλήνιες εξαιτίας μου. Δεν σε φορτώνουν οι άλλοι τύψεις. Εσύ είσαι ενοχική και ψάχνεις αφορμή να δικαιολογήσεις τις τύψεις σου. Ζέτα! Πολύ καλά. Να πάρεις το DVD μου, να το πετάξεις στα σκουπίδια. Δεν έχω καμία αντίρρηση, ειλικρινά. Δεν με απασχολεί καθόλου το θέμα. Μα δεν θέλω να το πετάξω στα σκουπίδια. Στο δωμάτιό μου θέλω να το βάλω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, μάνα να αρπάσει το δώρο του παιδιού της μέσα από τα χέρια του. Για ίδιον όφελος. Τώρα προσπαθείς να με φορτώσεις εμένα. Τύψεις. Δεν σου φορτώνει κανένας τύψεις, είσαι ενοχική από μόνη σου. Μέρι. Ναι. Ορίστε. Τι πράγμα. Χάσε με, να σου τώρα. Ο καθένας με τον πόνο του. Οχ. Εντάξει, θα δούμε. Έχω μια συζήτηση, εντάξει. Γεια, γεια. Νευράκια, νευράκια. Μέρι. Πάρ' το ξεσκονό πάνω από εκεί και κάνει τα ράφια εκεί πέρα. Ναι, σε λίγο. Δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε μαζί το σαλόνι. Ναι, αυτό το είπαμε. Το πότε δεν είπαμε όμως. Τώρα είναι το πότε. Έλα, εμάνα, είμαι. Έχω διάβασμα. Είσαι και τεμπέλης και ψεύτης. Βίντεο βλέπεις. Ποιος είπε στη Ζέτα να του πάρει βίντεο. Ποιος. Μπράβο, Μερούλα. Μπράβο, μπράβο. Έχω αυτό. Δεν φταίει κανείς άλλος. Δεν φταίει κανείς άλλος. Άστα, ρε Μανούλα, άστα. Θα τα κάνουμε μαζί το Σάββατο. Σου λέω είμαι κουρασμένος. Το Σάββατο θα ξυπνήσει τη μία. Το μεσημέρι. Όχι, δεν θα ξυπνήσει το μεσημέρι. Θα ξυπνήσει πρωί-πρωί και θα φύγει. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω και με αφορά. Θα πας εκδρομή με τον πατέρα σου στο βουνό. Πού θα πάω? Πήρε ο πατέρας σου τηλέφωνο, ξέχασα να σου το πω, συγγνώμη. Και είπε ότι θα πάτε εκδρομή. Φοβερή ιδέα. Μιλάμε, είχατε σύλληψη πάλι. Καταπληκτικό. Βαριά με τρελά όμως. Όχι, Λεωνίδα, θα πας. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθείτε δυο σας με τον πατέρα σου. Στο βουνό. Και δεν πάμε σε καμιά πλατεία να πιούμε και κάνα καφέ. Έλα, βρε αγοράκι μου. Έλα, βρε αγόρι μου. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι πολύ ωραίο να κάνουν πράγματα μαζί πατέρας και γιος. Αυτό σαν ατάκα τη Ζέτα ακούγεται. Διάβασε πάλι τίποτα και σας ξεσήκωσε. Τι σχέση έχει τώρα η Ζέτα με τον πατέρα σου? Με όλα έχει σχέση. Καταρχήν είναι δικηγόρος του. Ας ανοίγω εγώ, να σου πω. Πάρ' το ξεσκονόπανο και κάνε αυτά τα ράφια για να μην τα έχεις το Σάββατο. Ενοχλώ. Με την παρουσία σου όχι. Με τις ιδέες σου πολύ. Όπα, εδώ κάτι παίζεται. Πες του, πες του. Είπες εσύ στον Άσο να πάει εκδρομή στο βουνό με τον Λεωνίδα. Εγώ? Τι με νοιάζει εμένα. Αλήθεια θα πάτε στο βουνό? Πού? Δεν θα πάμε. Ο Νάος θα πάει μόνος του. Εγώ θα μείνω εδώ. Γιατί βρε Λεωνίδα. Είναι πολύ ωραίο να κάνουν πράγματα μαζί πατέρας και γιος. Όταν μιλάει ο Λεωνίδας. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Πήγαινε όμως εσύ να το πεις στον πατέρα σου ότι δεν θες να πας. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να ανακατεύομαι και να βρίσκω και τον πελά μου στο τέλος. Εντάξει, θα πάω να το βρω. Την κάνω τώρα για να γλιτώσω και τη Φασίνα. Φασίνα, κάνεις. Θες να βοηθήσω? Α, τα κάνω το Σάββατο το πρωί. Να βάλω καφέ. Βιβί, έχεις κάτι? Όχι, αγάπη μου. Δεν έχω τίποτα. Και τότε γιατί είσαι ψυχρή μαζί μου τελευταία? Δεν είμαι ψυχρή. Μια χαρά είμαι. Κοίτα, αν δεν θες να μιλήσεις, μην μιλάς. Εγώ πάντως, ό,τι είχα να κάνω, το έκανα. Θέλεις να πεις κάτι τώρα με αυτό? Έχω να πω ότι η σχέση μας τελευταία πάει κατά διαόλου και δεν ξέρω και τον λόγο. Για να λένε δύο άνθρωποι ότι έχουν σχέση, αν μη τι άλλο πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, αγάπη μου, μεταξύ τους. Γιατί εγώ δεν είμαι ειλικρινής μαζί σου? Σου είπα ψέματα. Ουουου, ένα σωρό φορές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και ποιο είναι δηλαδή? Να έχεις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Κι εγώ, η γυναίκα σου, το στεφάνι σου βρε, και να μην ξέρω τίποτα. Τι λες μου εκεί πέρα? Ας ακούς κανένας άνθρωπος και μας περάσει για αδερφές. Τι σεξουαλικές ιδιαιτερότητες έχω εγώ? Μου είχε περάσει εμένα από το μυαλό ότι εσένα σου αρέσει να βλέπεις τσόντες, ε! Φρε, δε βλέπω, σου λέω. Α, ναι. Γι' αυτό τρέχεις συνέχεια στα βιντεάδικα και νοικιάζεις πορνό. Δεν μου λες, αυτό τον έρμο τον υπάλληλο δεν τον τρέπεσαι? Πού σου, πατέρα. Πας ολόκληρος άντρας επιχειρηματίας με σακάκι και γραβάτα στο βιντεοκλαμπ και ζητάς το σκύψε ευλογημένη. Βράσεις το διάλογο εσύ από εδώ. Άρα από εδώ. Πού ξεφύτρωσες τώρα? Εσύ δεν είπες στη μάνα ότι θες να πάμε δυο μας εκδρομή? Ναι. Θα έρθεις? Όχι. Ήτανε που θα ερχόταν μαζί και ο Λεωνίδας. Άμα δεν έρθει ο Λεωνίδας, δεν πάω κι εγώ, αφού το είπαμε αυτό. Όχι, ρε παιδιά, εγώ που κολλάω. Γιατί δεν πάτε τα δυο σας μια εκδρομούλα? Δεν γίνεται, αγάπη μου. Έχω αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του γάμου του ξαδέρφου μου και δεν μπορώ να κάνω πίσω. Α, δεν μπορείς. Τότε πηγαίνετε μια άλλη μέρα, πηγαίνετε το άλλο Σάββατο.
Εσύ την εκδρομή την κάνει ένα ορειβατικό σύλλογο και είναι μια ωραία εκδρομούλα στο βουνό. Αλλά είναι για αυτό το Σάββατο. Α, για αυτό το Σάββατο. Και εσύ δεν μπορεί να πα. Τότε εντάξει, θα έρθω. Αλλά θα έρθω μαζί και η Μαριλένα και ο Τέλης και η Ελένη. Δεν φέρω όσου θέλει. Αλλά θα έρθει όμω. Το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Να ακού τον πατέρα σου, έτσι. Μην τον πρίξει. Α, σου φτιάξα και φρέσκο πουρέ με φρέσκε πατάτε. Και κεφτεδάκια τη γάμισα. Σου έχω και σάντουιτ και τόστο. Α, πήρα και βαριδάκια και τσίπς, αν χρειαστεί. Ναι. Γιαγιά, καραμέλες δεν πήρες. Καραμέλες, πάρα σου φέρω από το περιπτέρω. Να σου πω, γιαγιά, πάρε μου και ένα πακέτο τσιγάρα, σε παρακαλώ. Άσε, μωρέ. Να είσαι συνέχεια με τον πατέρα σου, έτσι. Μην χαθείτε στα βουνά και τρέχουμε με την ΕΜΑΚ να σας βρούμε. Α, καλά λέει. Α, δεν είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν, εγώ, γιαγιά, μόνο σε αυτές τις βλακίες στο βουνό δεν πάω, εντάξει. Τι και όχι, ρε μαμά, τι το δώσ' τώρα να φάει στο βουνό. Έχει κανονίσει ο λάθος ότι θα φάνε. Πρόσεξε, θα πιείς, μην πιείς πολύ. Τι να πιω πάνω στο βουνό, νερό από το ριάκι να πιω. Μα είστε τρελές τελείως. Φεύγω. Φεύγω, φυλάκια. Να είστε ήσυχες όσο θα λείπω. Μην πλάκωσε τίποτα αγκόμενη στο σπίτι. Να τις αχλαμάρεις. Να τον φιλίζω, να περάσεις καλά. Μα αγάπη. Κάτσε ρε γιαγιά μπροστά στους φίλους μου, έρχομαι. Να προσέχεις, Θα το προσέχω εγώ, μην ανησυχείτε. Μην καλά, άμα δεν προσέχεις εσύ, σωθήκαμε. Γιατί δεν έχετε δίκιο. Εγώ του λέω να μην κάνει bungee jumping. Τι να μην κάνει, τι να μην κάνει. Τι τους λες τώρα και τις φρικάρεις. Τι είναι αυτό. Τίποτα, πλάκα έκανα. Μαριλένα, τι λένε οι δυο τους. Τι ξέρω. Θα κάνετε εσείς bungee. Πάμε να φύγουμε γιατί θα πάμε εκδρομή. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πες μου, τι είναι αυτό το πράγμα που είπε. Αυτό που πηδάνε στον κρεμό, δεμένη με ένα σκηνή. Πηδάνε στον κρεμό. Παναγία και Χριστέ, πάρε τον πατέρα του τηλέφωνο. Λοιπόν, φύγαμε. Το πρώτο τσεκάρισμα. Ωχ, και ακόμα δεν φύγαμε. Πιτσαρία λέγεται. Νάσο, δεν πιστεύω να αφήσει το Λεωνίδα να κάνει bungee jumping. Μω τι bungee jumping και βλακίες πρωί-πρωί. Όνειρο έβλεπες. Έτσι λέγαν τα παιδιά. Πλάκα σου κάνανε. Δεν θα κάνω μπατζίξα. Λοιπόν, έλα ησύχασε, όλα καλά θα πάνε. Άντε, γεια, γεια. Α, είναι τελείως τρελή. Ανησυχεί τώρα, μήπως πας και κάνεις μπατζιτζάμπι. Όχι εγώ, ρε. Δεν ήταν η Βίβη. Η άλλη μουρλή, η Μέρη. Φοβάται, λέει, μην πάει και κάνουν τα παιδιά μπατζιτζάμπι. Γιατί ρε να μην κάνουν, άμα θέλουν τα παιδιά να κάνουν, να κάνουν. Γιατί να μην κάνουν. Άλλος από εδώ. Ρε, εσύ κοιτά και πάει, μην πας και τους βάζεις καμιά ιδέα. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι εγώ. Λες να έχει σκοπό να κάνει αυτή την αποκοτιά. Όχι, δεν έχει. Πλάκα σου κάνουν και εσύ τσιμπάς. Εσύ φτάσεις, γιατί άφησες τον Άσο να φύγει να πάει στο βουνό με τους άλλους. Έλα ρε Κίκητσα, έλα γαμώ το, τώρα γίνεσαι υπερβολική. Υπερβολική, ξέρεις πόσες γυναίκες επιτίδιες είναι που ρίχνονται στους παντρεμένους. Άρα, με στο βουνό. Κι αν δει καμιά αρκούδα τον Άσο, έτσι που είναι εύσομος. Ναι, θα τον ερωτευτεί, είναι σίγουρο, θα πες ξηρή αρκούδα. Μπράβο. Γελάτε εσείς, γελάτε. Σύλλογος δεν είναι. Ναι. Οι σύλλογοι είναι γεμάτοι γυναίκες που δεν έχουν τι να κάνουν και τρέχουν στις εκδρομές καημένα και ρίχνουν τους παντρεμένους. Και είναι και φανούμενος ο Νάζος και επιπλέον υπάρχει και έλλειψη ανδρών. Αχ, ναι, είναι φανούμενος. Αχ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν είναι για να ανησυχούμε τώρα. Δεν έχει πάει μόνος του ο Νάζος. Με το γιο του έχει πάει. Έχει πάει με το γιο του, με το γιο του. Αλλά αν ο γιος του κάνει bungee jumping. Όχι, παίρνω τηλέφωνο του Λεωνίδα. Περίμενε, παίρνω εγώ τον Άσο, περίμενε. Δεν το πιστεύω. Το έχει κλειστό. Και ο Λεωνίδας. Για να το έχουν κλειστό, κάτι σκαρώνουνε. Ο Ξαντί δηλαδή. Είχατε, δεν είχατε. Πάλι μέσα στην ανησυχία είμαι. Εδώ δεν έχει σήμα για το κινητό. Μήπως έχει σήμα εσύ. Σήμα. Κάτσε να δω. Όχι, νεκρό. Κύριε Νάσο, μήπως έχει σήμα στο κινητό σας. Τι το θες το κινητό στο βουνό. Υποσχέθηκα να πάρω τηλέφωνο την Ελένη. Μην την πάρεις, φίλε. Ναι, ασκασίλα αυτό είναι, αλλά μετά εγώ θα τα ακούσω. Έρχονταν κι αυτή. Γιατί δεν ήρθα. Δεν μπορούσε σήμερα. Κύριε Νασό, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε στην καθηγήτρια να πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Τι λέω, σοβαρά. Ακατεύω τόσο βουνό και μετά να ανεβαίνω μόνος μου. Σιγά το βουνό, μισή ώρα μόνο προχωράμε. Άντε, κατέβασε τα παιδιά στερεά. Καλά. Θέλω να σε κατέβασω εγώ. Ναι, ναι. Γεια, να πιούμε και κανένα καφεδάκι να στανιάρουμε. Και εγώ θα κάτσω εδώ μόνος μου. Σιγά μόνος, ολόκληρο σύλλογο σου έχω. Και μετά πώς θα μας βρείτε. Θα σας βρούμε, θα κάνετε στάση για να ξεκουραστείτε, θα σας προλάβουμε σε καμιά μάρτυρα. Πάμε. Να μου φέρεις κανένα τσιγάρο γιατί θα ξεμείνω. Τσιγάρο, τσιγάρο, ρε. Το βουνό τσιγάρο θέλει. Συγγνώμη, μήπως έχετε ένα τσιγάρο. Έλα Μαριλενάκι μου, μην χαζεύεις. Ναι, έρχομαι. Ναι, αλλά θα καπνίζετε τώρα που ανεβαίνουμε, θα σας πειράξει. Δεν πειράζει, είμαι συνηθισμένη εγώ. Ούτως ή άλλως ανεβαίνω συχνά, μαζεύω μανιτάρια. Και δεν φοβάστε μήπως έχουν δηλητήριο. Α, έχω συνηθίσει, τα γνωρίζω. Από μικρή μάζευα στη χώρα μου. Μάλιστα. Δεν συστηθήκαμε. Νάσος. Χάρηκα πολύ, Νατάσα. Πάω να ετοιμάσω το τραπέζι και ποιος θέλει έρχεται. Αμάρε, Κικίτσα, αμάν. Πρώτα μας κάνεις ανωκάτω και μετά πάω να ετοιμάσω το τραπέζι, κορίτσια. Ρε,
Μπουκιά δεν μου κατεβαίνει κάτω. Γιατί εμένα μου κατεβαίνει. Εμένα μου κατεβαίνει. Γι' αυτό θα πάω να στρώσω τραπέζι μέσα με την κυκίτσα και όποιος θέλει έρχεται, εντάξει. Αρνάκι στο φούρνο με πατάτες και σος μουστάρδες. Ναι, μην μου το κάνεις αυτό, μωρέ. Πάμε να στρώσουμε ένα τραπέζι και όποιος θέλει μείνει εδώ να κλαίει τη μοίρα του, έλα. Σε 10 λεπτά κρεμάμε κουτάλες. Λες να είμαστε υπερβολικές. Λες, ε. Ξέρω, ρε παιδάκι μου, έτσι που το σκέφτομαι το πρόβλημά σου απ' έξω, δηλαδή. Μου φαίνεται γελίο. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά. Δηλαδή, θα πάει ο Νάσος στο δάσος ξαφνικά και θα βρει μια γκόμενα, δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σου πω κι εγώ την αλήθεια, δηλαδή, έτσι όπως βλέπω το δικό σου πρόβλημα απ' έξω και εμένα, γελίο μου φαίνεται. Λίγο υπερβολικό, διότι το παιδί πήγε μια εκδρομή στο βουνό. Πού να βρει να κάνει, βρει εκεί πέρα bungee jumping, ε, πού να βρει, άντε και το βρήκε. Σου λέω εγώ τώρα. Εμείς έχουμε ένα παιδί φοβερό, μέσα στην υγεία. Δεν έχουμε κανένα μαμούχαλο να πάθει και την πλάκα του. Και πες ότι ο Νάσος βρίσκει μια γκόμενα. Ότι υπάρχει εκεί μια γκόμενα. Και τι, δηλαδή, τι, ο Νάσος είναι λυσσασμένος, θα πέσει με τα μούτρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι, παιδί μου. Να σου πω, πώς φαίνεται η ιδέα να πάμε να φάμε από το αρνάκι της Κικίτσας Παναγία μου. Πριν προλάβω να το ξεκοκαλίσουν αυτές οι δύο. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Νάσο, τι δουλειά κάνετε? Έχω αντιπροσωπεί αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν θέλω ένα αυτοκίνητο, να έρθω σε εσάς. Ε, βέβαια, από άλλο να πάτε. Έχετε μήπως κάρτα με τη διεύθυνση, με το τηλέφωνο? Πώς κάρτα, όσο θέλετε. Έχω. Ορίστε. Εσείς τι δουλειά κάνετε? Ό,τι βρω. Τώρα είμαι μπουφέ σε μια καφετέρια. Έμεργες. Δουλειά να είναι και ό,τι να. Δεν είναι έτσι. Εγώ στη χώρα μου είμαι χημικός μηχανικός. Ήμουν διευθύντρια σε ένα μεγάλο εργοστάσιο. Σοβαρά, ε? Και τότε γιατί ήρθες εδώ? Είχε πρόβλημα υγείας η κόρη μου και δεν είχα λεφτά εκεί για να την κάνω καλά. Λυπάμαι. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Όπα, δεν άργησα. Τι έγινε, πού είναι τα παιδιά? Τα παιδιά μείναν στη Χαλκίδα. Βαρεθήκαν να ανέβουνε, θα τους πάρουμε μετά. Κάνα σοβαρά και εσύ τους άφησες. Τι να τους έκανα, τους πλάκωνα στις φαλιάρες και τους έλεγα. Πάμε πάνω τώρα, άστα μωρέ. Πού είναι οι άλλοι? Λίγο πιο πάνω. Ρε Πέτρο, τώρα δηλαδή θα μπλέξω, ξέρεις, την πελάτη με. Δηλαδή θα μου φωνάζει η Βιβί, θα μου φωνάζει η Μέρη. Βρε, άστα παιδιά να χαρούνε μόνα τους, τι να κάνουμε εμάς τους γέρους? Εσείς γέροι, όχι και γέροι, είσαστε 35 χρονών. Όπου να είναι τα κλείνω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άντε πάμε να φύγουμε. Να βάλουμε και άλλη σαλατίτσα, βρε παιδιά. Όχι, έλα, σου βάλω λίγο ακόμα. Έλα. Να δοκιμάσω να πάρω τον Λεωνίδα πάλι, μπορεί να το έχει ανοίξει το κινητό. Να πάρω το εγώ τον Άσο. Λεωνίδα! Λεωνίδα, μ' ακούς! Έλα, μάδερ! Τι κάνεις, παιδί μου, είσαι καλά? Όχι, μάνα, είμαι πάνω σε ένα δέντρο και από κάτω είναι ένα κοπάδι λύκη! Τι! Ήρεμα, ρε μάνα, ήρεμα, δεν ανεβήκαμε και στα 2000 μέτρα. Μια χαρά είμαστε. Στο καλό παλιόπεδο με τρόμαξες! Εγώ φταίω που τρομάζεις εσύ πανεύκολα. Ο πατέρας του τι κάνει, ρε παιδί μου, γιατί το έχει κλειστό? Ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας τώρα έχει πιάσει από το λαιμό ένα λύκο και του πηχώνει πακέτια αυτή μου. Όρμα, πατέρα, ουέψ! Τον ξυγιάλισε. Τι κάνει. Έχει πιάσει ένα λύκο από το λαιμό. Τι? Ας το καλό. Πες μου τι κάνει ο πατέρας σου. Ρε μάνα, δεν έχεις χιούμορ. Το βουνό ανεβαίνει αγκομαχώντας ο άνθρωπος. Τι να κάνει? Ανεβαίνει το βουνό αγκομαχώντας. Και το τηλέφωνο γιατί το έχει κλειστό? Γιατί το έχει το τηλέφωνο κλειστό? Καταρχάς μη φωνάζει γιατί με κούφανες, έτσι. Και δεύτερον δεν πιάνουν εδώ τα κινητά. Ξεχάνω τώρα. Μένα κατά τύχη με έπιασες. Δεν πιάνουν τα κινητά. Καλά, παιδάκι μου, καλά. Περνάς καλά? Μια χαρά, μάνα, μια χαρά. Κλείνω τώρα γιατί μου τελειώνει η μπαταρία. Εντάξει, αγοράκι μου, να προσέχεις, έτσι. Και ήσυχα. Σε φιλώ, γεια. Μην το κλείσεις, καλέ. Μην το κλείσεις να μιλήσω κι εγώ στο παιδί. Έλα, Λεωνίδα μου! Λεωνίδα, μ' ακούς? Ναι, ρε, και για ακούω. Τι φωνάζετε σαν τις τρελές? Λεωνίδα μου, δεν πιστεύω να κάνεις αυτό το πώς το λένε. Άμα δεν ξέρεις πώς το λένε, τι να σου απαντήσω εγώ? Δεν πιστεύω να πηδήξεις από αυτή τη γέφυρα. Α, λες για το bungee jumping. Μπράβο, ναι. Πού να το βρω, ρε γιαγιά, το bungee στο βουνό, να πούμε. Έλα, σε κλείνω τώρα γιατί πρέπει να ανέβω λίγο πιο ψηλά. Γεια. Σωστά. Πού να βρει στο βουνό το τέτοιο. Μια χαρά είναι το παιδί. Εντάξει, ησυχάσατε τώρα. Ναι. Βέβαια. Ωραία, δεν πάμε για κανένα καφέ που θέλω έξω γιατί κοντεύω να το φάω όλο εδώ μέσα. Ωραία, να μείνουμε εδώ που έχουμε καφέ, γιατί. Όχι, όχι, πάμε στο δικό μου το σπιτάκι που έχω τα απαραίτητα. Λες, δεν έχεις τίποτα εδώ πέρα. Θα πηδήξεις. Γιατί ανέβηκαμε τότε εδώ πάνω? Δεν φοβάσαι? Φοβάμαι, λιγάκι φοβάμαι. Δεν θέλω καθόλου. Αφού τρέμεις, γιατί πηδάς τότε? Γιατί άμα δεν φοβόμουν, ρε φίλε, δεν θα είχε ακουστό. Α, τότε θα πηδήξω κι εγώ, γιατί κάνω φοβάμαι. Όχι, άστο καλή μου. Εκεί κάτω στα μικράματα, θα φοβηθείς, έτοιμα σαν να ζεύουνε. Καλά σου λέει, άστο. Παιδιά, κρατήστε τις ανάσεις σας. Εμείς, εσύ.
Τέλη, μετά από μένα είσαι εσύ, έτσι. Τι χιούμορ. Λεωνίδα μου, να βγάλουμε και βίντεο να το έχουμε. Εγώ θα βάλω τα παιδιά, θα το τραβήξω, να το δείχνω στην Κικίτσα, να γουστάρει να μην μου σπάει τα νεύρα. Χριστό, είμαι έτοιμος. Έλα. Αμάν. Μου έχουν κοπεί τα πόδια, παπα. Τι κοίτας κάτω, αφού φοβάσαι. Τι που θα κοιτάω, ρε Τέλη μου. Κοίτα πάνω. Ένας γλάρος. Ρε, θα πέσει ο Λεωνίδας και εγώ θα κοιτάω επάνω στο γλάρο. Αφού φοβάσαι. Ωραία, τώρα δεν σε καταλαβαίνω, είσαι ακατανόητη δηλαδή. Καλή, κάτσε, ετοιμάζεται τώρα. Έχετε για βρυσούλες. Έλα να μετρήσουμε. Και 5, 4, 3, 2, 1. Κοίτα, bungee jumping, αυτό θέλει να κάνει και ο Λεωνίδας. Χαρά στο κουράγιο. Κοίτα. Φαντάζεσαι να είναι ο γιος Χριστός. Τέτοιο. Τι λέω, βλάκας, εδώ κουνείς ό,τι θες εκεί πέρα. Χριστός και Απόστολο. Σιγά ρε, ένα αστείο έκανε. Ένα δεν είσαι πατέρας, γι' αυτό έχεις σκέφη για αστεία. Εγώ αν είχα γιο δεν το σκότωνα να έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί και εγώ το δικό μου τον αφήνω. Τι βλακίες τα λέμε τώρα. Φαντάζομαι το φουκάρα τον πατέρα. Έλα. Μπράβο. Όχι, στάνει. Πίτα και εσύ. Πίτα. Τώρα. Δεν μου πάνε. Συνονοηθήκαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο όταν κατέβουμε. Ε, πάρ' τους ένα τηλέφωνο. Να τους πάρω. Πίτα, άσε ρε παιδί μου. Έλα, όμορφε. Πού είσαι, ρε. Στη Χαλκίδα. Αυτό το ξέρουμε. Πού στη Χαλκίδα ακριβώς. Σαν πως ξέρω, ρε πατέρα, τα μέρη να στα πω. Θάλασσα βλέπω. Εσύ πού είσαι. Βλέπεις τη Μεγάλη Γέφυρα. Εκεί που πήδηξε το ραδά ένας μαλάκας. Όχι και μαλάκας. Γιατί τι σε νοιάζει ένα, ρε, το ξέρεις. Πατέρα, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, πάω στη γέφυρα εκεί που πήδηξε αυτός ο φοβερός ο τύπος με τα μαλλιά ωραίος. Και μα... θα σε περιμένω εκεί, εντάξει. Άντε, γεια. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τα παιδιά. Κι εγώ χάρηκα. Και θα περάσω αυτές τις μέρες για το αυτοκίνητο που είπαμε. Να περάσεις, αλλά να μας πάρεις τηλέφωνο πρώτα. Ωαου. Γουστάρεις, ρε, γουστάρεις. Ωραία, γουστάρω, αλλά εγώ τις αποφεύγω αυτές. Αυτές θέλουν αποκατάσταση και τέτοια. Σόπαρ. Μια χαρά κοπελίσσα, αξιοπρεπέστατη. Μορφωμένη. Χημικός, μηχανικός, παρακαλώ. Και έχει ένα κοριτσάκι. Μόνο που η κορούλα της δυστυχώς πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια. Κι άμα σου έλεγα πως όλες αυτές είναι χημικοί, μηχανικοί και έχουν μια κορούλα που πάσχει από μια ανίατη ασθένεια. Κακομοίρη μου, πρόσεχε. Πρόσεχε γιατί σε έχει βάλει στο μάτι. Εμένα. Μη φοβάσαι γιατί. Εγώ έχω πανοπλία. Τη βιβή. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τους αλήτες γιατί πρέπει να πάμε κάποια ώρα σπίτι, ε. Πάμε. Σαν να αργούνε, βρε παιδί μου. Αργούνε, δεν αργούνε. Σταμάτα να με αγχώρεις χωρίς λόγο, ρε μάνα. Όπου να είναι θα έρθει, με τον πατέρα του είναι. Όχι, ξέρεις τι σκέφτομαι, μήπως ήρθανε, δεν τους πήραμε είδηση και πήγαν σε καμιά καφετέρια να πιούν ένα καφέ, ξέρω. Πάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Θα μου το κλείσει και θα έχει και δίκιο. Ωραία, πολύ ωραία. Θα πάρω εγώ. Θα πάθω τίποτα εγώ, δεν πάρω. Κάτσε. Λοιπόν. Έλα. Λεωνιδάκο μου, πού είσαι, αγάπη μου, θα αργήσεις. Αν θα αργήσω. Δεν ξέρω, να σου πω εγώ εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι. Πού είμαι, στο σπίτι είμαι και σε περιμένω. Έλα, αγάπη μου. Λεωνιδάκο, δεν σε ακούω. Λεωνίδα, έχασα τη φωνή σου. Λεωνίδα, έχασα τη φωνή του. Λεωνίδα. Έλα, γιαγιά, δεν έπιανε προηγουμένως. Ακούω τώρα. Ωραία. Πες μου, αγάπη μου, μ' ακούς καλά, θα αργήσετε. Όχι πολύ. Θα κάνω μια στιγμή bungee jumping στη γέφυρα της Χαλκίδας και έρχομαι. Τι θα κάνεις, θα κάνεις bungee jumping, πώς το λένε. Ναι, αχ, πες του να βγάλει καμιά φωτογραφία να τον δούμε κι εμείς. Λεωνίδα, άκουσε με καλά. Αν τύχει και κάνεις αυτό το... Θεέ μου, το ξέχασα. Αυτό το μπράντι, πώς το λένε. Λεωνίδα, στορκίζομαι σ' ό,τι έχω ιερό, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Γιαγιά, με έχουν δέσει τώρα κομπλέ όλα. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να πέσω, γιαγιά. Γιαγιά, γεια σου.
Πέφτω! Πέφτω! Μη! Λεωνίδα! Έπεσε. Έπεσε στο κενό. Το παιδί έπεσε στο κενό, με! Και εγώ τι μπορώ να κάνω, δηλαδή. Δεν σε αναγνωρίζω. Πάτε αλήθεια, δηλαδή. Δεν σε αναγνωρίζω. Πώς εσύ! Ρε παλιό παιδί, παραλίγο να πάθω έφραγμα. Αυτή τη στιγμή ορκίσου μου ότι δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ στη ζωή σου αυτό το μπράντι τέτοιο. Ορκίζομαι. Να σου, δεν πρόλαβα να με γυρέψω σήμερα. Γι' αυτό θα φύγω λίγο νωρίτερα. Και λοιπόν, γι' αυτό σκάζα γαζούλη. Που δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις. Θα πάμε μαζί έξω να φάμε σε μια ταβερνούλα παρεούλα. Δεν θέλω να πάμε μαζί έξω να φάμε παρεούλα σε μια ταβερνούλα. Θα φτιάξω σπίτι κάτι πρόχειρο. Γιατί ρε χαζομαγκάζα μαγειρεύεις. Θα πάμε και φάμε τα μεζεδάκια μας. Πιούμε το κρασάκι μας και μετά... Και μετά... Τι? Καλά, Βιβί, συγγνώμη. Μπορείς να μου πεις γιατί τελευταία μου βάζει συνέχεια πάγο. Γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω βρωμιές στο βίντεο. Σου ζήτησα εγώ να κάνεις κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά το κάνεις εσύ. Βρε, δεν το κάνω. Αυτό που με εκνευρίζει πιο πολύ είναι όταν μου λένε ψέματα. Δηλαδή, εάν σου πω αυτό που θες να ακούσεις θα ηρεμήσουμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω τσόντες στο βίντεο. Ηρέμησες τώρα. Και μου το λες έτσι κατάμουτρα. Ρε, εσύ δεν μου το ζήτησες να σου το πω. Και σένα ό,τι σου ζητάνε το κάνεις. Βιβί, δεν πάμε καλά. Πρόσεξε γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Ωχ, εσύ μας έλειπες τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μπορώ να ρίξω μια ματιά για ένα αυτοκίνητο? Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε από εκεί. Κοιτάξτε, όσο θέλετε. Κοιτάξω. Δεν θα εξυπηρετήσει την κυρία. Όχι, όχι, να μην σας ενοχλώ. Αν θέλω κάτι, θα σας ρωτήσω. Δεν σε πιστεύω. Δηλαδή, εσύ τρέχεις να εξυπηρετήσεις μόνο αν δεις κάποιο ματσό. Όχι, Βιβί μου, να την εξυπηρετήσεις εσύ. Εσένα, δηλαδή, τι σου έχουμε να κάνεις εδώ? Τη γλάστρα? Εντάξει, αγάπη μου, θα την εξυπηρετήσω. Όχι τίποτα άλλο, για να δεις ότι αυτό ξέρω να το κάνω πολύ καλύτερα από σένα και θα σου το αποδείξω. Καλημέρα, μεγάλο ορειβάτη. Πρόσεξε, έχουμε μπλέξει. Γιατί? Αμα, τι θέλει αυτή εδώ? Αυτοκίνητο. Η Βιβί, τι λέει η Βιβί? Δεν είπα ακόμα, σε λίγο θα πει. Όχι. Έφυγα. Έλα εδώ, ρε. Πού πας, τι έφυγες δηλαδή? Στο κάτω κάτω γραφείς εσύ φταίς για όλα. Γιατί ρε φταίω εγώ, τι έκανα εγώ? Εσύ μου ήθελες εκδρομές σε λαγκάδια και βουνά. Σύρμα έρχονται. Να σου λέει, μπορούμε σε παρακαλώ πολύ να εξυπηρετήσουμε την κυρία? Δεν έχει προκαταβολή. Σιγά μην είχε. Πέτρο μου, τι κάνεις? Καλά, Βιβί μου, καλά. Είμαι πολύ καλά. Έχασες. Έχασες που δεν ήρθε στο βουνό. Τώρα σήμερα δεν είναι να ξύνει την πλάτη σου στην κλίτσα τσοπάνη. Σόπα, ρε, αυτή κάνει τι μας ξέρει. Ναι. Δεν μου λες, τι κουτσοπολεύετε εκεί? Λέγαμε, του έλεγα δηλαδή. Του έλεγα να πάμε οι τρεις μας να φάμε το μεσημέρι. Μετά παρεούλα, πάμε. Έχω να προτείνω κάτι καλύτερο. Λέω να με πετάξει μέχρι το σπίτι, να μαγειρέψω και μετά να έρθετε οι δυο σας να φάμε σπιτικό φαγητό. Αμέ, λέω εγώ ποτέ όχι στο σπιτικό φαγητό. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Πέτρο. Γεια. Α, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γνωρίζεστε? Όχι. Αμά. Μα τι μαμά, μα και ξαμάρε. Μαμάκια, αφού είπε η κυρία ότι δεν γνωρίζεστε. Εσύ τώρα τι θες από εδώ? Έχασα μια μπλούζα μου και θέλω να κοιτάξω μήπως την ξέχασα στο αυτοκίνητό σας το Σάββατο. Έλα, βρε αγάπη μου, έλα, πάμε να κοιτάξουμε μαζί στο αυτοκίνητο. Αμάρε, πού το έχετε το μυαλό σας? Πού το έχετε το μυαλό σας? Πού το έχετε? Πέτρο μου, τελικά θα με πετάξεις μέχρι το σπίτι? Ωμέ, και στη θάλασσα σε πετάω, μα δεν σε σκαμένε. Λοιπόν, Νάσο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε ό,τι μπορείς να εξυπηρετήσεις την κυρία. Πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο. Δεν έχει πώς να πάει στη δουλειά της η γυναίκα. Λοιπόν, την πετάω και έρχομαι. Ένα σου πρόσεχε τη μικρή, την πετάξει καμία μαλακία. Ναι, ας το πάνω μου. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Τώρα καλύτερα. Κατάλαβα ότι είχε πρόβλημα με την κυρία και γι' αυτό έκανα πως δεν σε ξέρω. Ευχαριστώ. Η γυναίκα σου? Ναι. Και εμένα ο άντρας μου ζήλευε. Γι' αυτό το χώρισε. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν να χωρίσουμε για λίγη ζήλη. Κακώς χωρίσα. Με χτυπούσε. Σοβαρά. Δηλαδή, και γιατί σε χτυπούσε? Ζήλευε, έπινε. Α, ωραία. Ζήλευε, γινόταν ελιάρδα και μετά σε πλάκωνε. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα έπινε, μετά ζήλευε. Και μετά με χτυπούσε. Τι λέω, ρε, το καθήκη. Τότε καλά κάνεις και τον χωρίσεις. Καλά, αλλά είναι δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου. Εντάξει, παιδί μου, κουράγιο. Μην το βάζεις κάτω εσύ. Στην ουσία, και η δική μου γυναίκα μόνη στο μεγαλώνει παιδί. Α, έχει και παιδί η κυρία Βιβί? Όχι, όχι, η πρώην γυναίκα μου. Δηλαδή, το αγόρι που είδαμε εχθές δεν είναι της κυρίας Βιβής? Όχι, όχι, το αγόρι που είδαμε εχθές το έχω με άλλη γυναίκα. Έξυπνο παιδί φαίνεται. Mm. Σου μοιάζει? Εντάξει. Και όμορφος. Αφού μου μοιάζει. Μένει μαζί σου το παιδί?
Όχι, όχι. Το παιδί μένει με τη μαμά του. Τι έγινε, αποφάσισε για αυτοκινητάκι. Ας το κάτω, λεμόνα το DVD. Ας το κάτω, σε παρακαλώ. Το Πάσχα πάλι. Να σου πω κάτι, η Ζέτα μου το έκανε δώρο. Έχει μυαλό η Ζέτα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Εγώ σας το έλεγα, να μην του πάρετε DVD, γιατί θα τον ξεμυαλίσει. Γιαγιά, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμπαράσταση. Παιδί μου, με ευχαριστείς τώρα και με ειρωνεύεσαι, αλλά κάποια στιγμή θα πεις ευχαριστώ, γιαγιά μου, που με έκανες άνθρωπο. Πάρε αυτό. Πάρ' το σπίτι σου και κρύψ' το καλά. Αν μ' ακούγατε, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα τώρα. Έλα, έλα. Να σου πω, τι μήγα σε τσίμπησε τώρα. Ότι έχεις να ανοίξει βιβλίο από τα Χριστούγεννα. Αυτή η μήγα με τσίμπησε. Ολοτενίες βλέπεις. Είναι εκπαιδευτικές ταινίες. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ πάω με τη Ζέτα για κάτι συμβόλαια. Μην τυχόν γυρίσω και δω ότι έχεις πάρει τον DVD και το έχεις πάει πίσω στο δωμάτιό σου. Γιατί ούτε κι εγώ ξέρω τι θα γίνει. Θα το συζητήσουμε πάλι με τη Ζέτα, έτσι. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Τώρα τι να με ευχαριστήσω, παιδί μου, χαρά μου. Θα έρθεις μια φορά στο σπίτι μου, θα σου μαγειρέψω κάτι από τη χώρα μου. Εντάξει, θα δούμε. Α, όχι, όχι, να δούμε. Mm. Θα το κανονίσουμε τώρα. Πότε μπορείς. Λοιπόν, να δω πότε μπορώ εγώ. Παρασκευή είναι καλά. Από τώρα να ξέρω. Μέχρι θα σε πάρω τηλέφωνο να σου ετοιμήσω. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, γεια, γεια. Είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είμαι ο κερατάς. Πίσω μου σ' έχω, σατανά. Έλα, μωρό μου, άργησες. Καλά μας δουλεύεις. Πήγα να πάρω την πλούσα με το μαγαζί του πατέρα σου. Α, ωραία. Την βρήκες. Ναι, δεν μου λες. Mm. Τι πες με εκείνη την ξένη και τον μπαμπά σου. Ποια ξένη. Εκείνη, μωρέ, που είδαμε στην εκδρομή. Ξέρω εγώ τι παίζει, γιατί ρωτάς. Ήταν στο μαγαζί σου, λέω. Θα πήγε να πάρει κανένα αυτοκίνητο, ρε Μαριλενάκη. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί. Αλλά γιατί έκανε ότι δεν με ξέρει. Έκανε πως δεν σε ξέρει. Uh-huh. Είσαι σίγουρη. Ναι, σου λέω. Αυτό θέλει ψάξιμο. Ο Τέλης, θα βρει και την κασέτα. Ναι, ναι, από τον μπάντζι, να δούμε. Παιδες, την έφερα. Θα το πιω καθαρό. Ναι, ναι, πεντακάθαρο, για φέρε. Άρε, τεχνολογία! Μην το συζητάς. Λοιπόν, παιδιά... Σε πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, καλά, εντάξει. Α, δεν το πιστεύω. Πήραμε το δικό σου και ήρθες εδώ στις μάνες σου να βλέπεις. Λεωνίδα, γιατί το κλείσες, αυτό είναι ύποπτο. Παιδιά, πάμε στο δωμάτιό μου. Για πηγαίνετε, πηγαίνετε. Μην κάνεις κίνηση. Μην πάρεις την κασέτα, θέλω να δω τι ταινίες βλέπετε. Περιπέτεια βλέπαμε, κυρία Κίτσα. Καλά, έτσι λένε τις περιπέτειες. Έλα, 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 έλα. Πρόσεχε, είσαι μεγάλη γυναίκα. Να δούμε τώρα αυτό. Πώς αυτό το παραφέτη λειτουργεί. Τώρα τι κάνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε. Πήρα το τηλεκοντρόλ. Η Κικίτσα δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα πώς δουλεύει το βίντεο, οπότε δεν θα δει τίποτα. Γίνεται ρε μάνα. Σίλιες φυλάς. Παιδί μου, έφερε τις κασέτες του εδώ πέρα να το δεις το δικό σου το βίντεο. Θέλω να δω τι βλέπανε. Σε παρακαλώ, μπορείς να το βάλεις μπροστά γιατί εγώ δεν μπορώ. Τι να βλέπανε, μωρέ μάνα. Τι να βλέπανε, πορνό μέσα στο δικό μου το σαλόνι, τα βλέπανε, αποκλείεται. Γιατί εγώ θέλω να ελέγξω τι βλέπανε, έλα, βάλω το μπροστά. Να το βάλω, να δεις τι βλέπετε, να yo, lungs collapse and raps be trapped in. The only way to make it happen, jaw dapping fast, yo. I'm the hot dog, the runner, I'm against all, pulling against surf, yes, y'all. Manny! 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 Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένας αλκουάνας, πιντάρος σε σκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνί, χνέ, χνόχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά, ως τις βουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια δίνουν βερβελιές. Θα εγγραφώ στο σύλλογο,
των φίλων της αρκούδας. Θα ζω όπως σε κάποτε ή στον εμπάλο Βούδας. Θα με μες στην κατάθλιψη, κουθί τα ακούω μόνο. Θα πνίγω με βραβέ πικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονος, θα ομιλώ με σπήρυγμα. Αν ή ένα γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10, περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1, 5, 10, περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.